Good morning. Thank you for the invitation at this. Καλημέρα. Σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση σε αυτή τη σημαντική εκδήλωση. Ευχαριστίες και προς την ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας με το οποίο συνεργαζόμαστε στενά. Και από το 2011 ιδίως συνεργαζόμαστε στενά σε θέματα περίθαλψης και παροχής υπηρεσιών υγείας προς πρόσφυγες και μετανάστες. Αυτή εδώ είναι μια εξαιρετική ευκαιρία προκειμένου να επαναβεβαιώσουμε και να τονίσουμε τη σημασία της Παγκόσμιας ημέρας προσφύγων. Και αυτή είναι μια ευκαιρία για να επαναβεβαιώσουμε την Παγκόσμια Αρχή περί της προστασίας των ευάλωτων συνανθρώπων μας. Και ως Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας βεβαίως είμαστε εδώ και είναι προφανές ότι η υγεία είναι εγγεγραμμένη στις πολιτικές μας και υπάρχουν σχετικά έγγραφα και στρατηγικές ακόμα που συντάσσουμε και διαρθρώνουμε σε σχέση με την προστασία και την υγειονομική περίθαλψη προσφύγων και μεταναστών. Πράγματι, τούτη εδώ η καιρή είναι δύσκολη, είναι περίπλοκη, το ακούσατε και από συναδέλφους νωρίτερα. Παραδείγματος χάρη να αναφέρθηκαν στις δυσκολίες που αντιμετώπισε η Ελλάδα και λόγω της οικονομικής κρίσεως. Και πάλι η οικονομική κρίση δεν εμπόδισε την Ελλάδα να συνεχίσει να πιστεύει στην σημασία που έχει να διαχειριστεί την κατάσταση, το πρόβλημα το μεταναστευτικό και το προσφυγικό. Και από αυτή την άποψη είναι πολύ σημαντική η έκφανση της δημόσιας υγείας του που μπορεί να παρουσιάζει το ζήτημα το προσφυγικό και το μεταναστευτικό. Να θυμίσω αυτά που είπε ο κύριος Μπασκόζος, αλλά και τα θέματα δημόσιας υγείας γενικά. Να θυμίσω ότι υπάρχει και ένας φόβος. Υπήρχε και φόβος ότι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες μπορεί να είναι φορείς μετάδοσης ασθενειών και νόσων στις κοινωνίες μας. Αυτό δεν είναι ένα αποκλειστικό προνόμιο αυτών. Ως αρμόδιοι για θέματα δημοσίου υγείας, πάντοτε προβληματιζόμαστε από τις κινήσεις και μετακινήσεις πληθυσμών και οι περισσότερες παρεμβάσεις που τώρα κάνουμε για να στηρίξουμε τις ανάγκες και να καλύψουμε τις ανάγκες των μεταναστών και των προσφύγων αφορούν παρεμβάσεις σε λιμένες και αερολιμένες ή και μεγάλες διοργανώσεις. Για παράδειγμα, η ελληνική κυβέρνηση επένδυσε στην περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων σε δημιουργία δομών και μέσων, ούτως ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί λόγω της μετακίνησης μεγάλων πληθυσμιακών ομάδων σε δυνητικά προβλήματα δημοσίου υγείας. Ξαναλέω, δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο η δημόσια υγεία των προσφύγων και των μεταναστών, ούτε μόνο εκεί δημιουργούνται προβλήματα. Και με βάση την Παγκόσμια Αρχή του Δικαιώματος στην Υγεία, εμείς καλούμεθα να προστατεύσουμε το εν λόγω σκέλος του πληθυσμού. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι σε περιόδους όπως αυτή εδώ, που είναι δύσκολες, γεμάτες προκλήσεις, αυτές τις περιόδους εγώ τις θεωρώ και περιόδους ευκαιριών. Βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο. Γιατί το κάνω αυτό? Γιατί ποτέ ξανά στο παρελθόν το θέμα της προστασίας της υγείας των προσφύγων και των μεταναστών δεν βρισκόταν τόσο ψηλά στην ατζέντα των κυβερνήσεών μας και ποτέ στο παρελθόν δεν είχαμε τις δυνατότητες που έχουμε σήμερα για να καταλάβουμε ποια είναι τα ζητήματα που προκύπτουν και πώς να τα διαχειριστούμε. Ποτέ στο παρελθόν επίσης δεν είχαμε αρκετά στοιχεία ούτως ώστε να διαλύσουμε τον ψευδή μύθο σύμφωνα με τον οποίο οι μετανάστες και οι πρόσφυγες μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα λόγω της κίνησής τους. Συνήθως μας απασχολεί η δημόσια υγεία όταν μιλάμε για πρόσβαση σε υπηρεσίες, όταν η έκφανση της υγείας μας διαφεύγει γενικά και παρά τις προκλήσεις οικονομικής κρίσεως, όπως είπα, άρχισε η συνεργασία μας το 2011, τον καιρό της κρίσης με το Υπουργείο, παρά τα αυτά βλέπω ότι συνεχώς γίνονται επενδύσεις που δεν περιορίστηκαν από την οικονομική κρίση, επενδύσεις στην κατεύθυνση του να γίνει το σωστό. Το Υπουργείο Υγείας της Ελλάδος μπορώ να δηλώσω απερίφραστα ότι είναι μεταξύ των πρώτων Υπουργείων, περιφερειακά αλλά και παγκοσμίως, όσον αφορά την ανάδειξη και την προαγωγή των σημαντικών πολιτικών δημόσιας υγείας. Ομιλώντας για ευκαιρίες, όπως είπα νωρίτερα, καθώς σήμερα γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα προσφύγων,
Συνεχίζονται οι αναθεωρήσεις και οι διαπραγματεύσεις μας σχετικά με το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τους Πρόσφυγες. Και αυτή η διαπραγμάτευση είναι μια ευκαιρία να εξασφαλίσουμε ότι η έκφανση της υγείας την χάνει δέουσας αναγνώρισης σε αυτό το σύμφωνο, σε αυτό το έγγραφο. Γιατί υπάρχει και το σκέλος της δέουσας επιμέλειας και φροντίδας σε θέματα υγείας, τώρα που προσπαθούμε μέσω του συμφώνου να καλύψουμε τις ανάγκες του ελόγου πληθυσμού. Το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τους Πρόσφυγες κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Είμαστε ιδιαίτερως ικανοποιημένοι όσον αφορά το σκέλος της υγείας και την εξέλιξη, τη διαμόρφωση αυτού. Δεν σημαίνει ότι... Έχουμε δύο σύμφωνα. Έχουμε το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τους Πρόσφυγες. Μπορεί να μην προχωρούν εξίσου στο σκέλος της υγείας. Υπάρχουν όμως και διακρατικές διαπραγματεύσεις σε Νέα Υόρκη και Γενέβη αντιστοίχως και δίνεται προτεραιότητα στην αναγνώριση του σκέλους της δημόσιας υγείας για να εξασφαλίσουμε πως οι κοινωνίες μας, οι πολίτες αλλά και οι πρόσφυγες και οι μετανάστες την χάνουν προστασίας, μιλώντας πάντα για δημόσια υγεία. Η δημόσια υγεία και τα λόγω σύμφωνα είναι προτεραιότητα για τον ΠΟΗ. Προφανώς δεν μπορούμε να αποκόψουμε τη δημόσια υγεία των προσφύγων από την δημόσια υγεία του υπόλοιπου πληθυσμού. Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε ούτε να διακρίνουμε την δημόσια υγεία των μεταναστών από τον υπόλοιπο πληθυσμό. Εγώ είμαι γιατρός εξ επαγγέλματος. Οπότε καταλαβαίνετε και ο συνάδελφοι ότι κάθε φορά που μια δεξαμενή, ένα σκέλος του πληθυσμού δεν έχει ικανή πρόσβαση σε προστασία, σε υπηρεσίες δημόσιας υγείας ή προληπτικά μέτρα, κάθε φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο υπονομεύουμε την κοινωνία ολόκληρη. Για μας λοιπόν δεν υπάρχει κανένα έγγραφο που να διαφοροποιεί ποιος έχει δικαίωμα και ποιος δεν έχει σε προστασία της υγείας του και ποιος έχει δεν έχει δικαίωμα σε πρόσβαση σε προληπτικά μέτρα. Στο σημείο αυτό να πω ότι η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που στην περιοχή έχει δώσει το παράδειγμα και χάρη στην Ελλάδα και σε άλλες τέτοιες χώρες Σέγγεν οι οποίες συνεργάζονται στενά μαζί μας κατορθώσαμε να έχουμε και την πρώτη στρατηγική και το πρώτο σχέδιο δράσης για την υγεία. Των προσφύγων και των μεταναστευτικών. Το 2016 υιοθετήθηκε αυτό το σχέδιο και εντωμεταξύ λειτουργήσε ως πηγή έμπνευσης για ένα παγκόσμιο πλαίσιο που υιοθετήθηκε στην συνέλευση του ΠΟΗ το 2017. Και γίνονται και διαπραγματεύσεις και διαβουλεύσεις αυτή τη στιγμή επηρεάζοντας και διαμορφώνοντας τα παγκόσμια σύμφωνα για την υγεία και τη μετανάστευση όπως προείπα. Κλείνοντας να εκφράσω για άλλη μια φορά τις ευχαριστίες μου στο Υπουργείο Υγείας για τη συνεχή και αδιάλειπτη και απρόσκοπτη συνεργασία και επίσης ευχαριστίες προς το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής σε θέματα υγείας. Η συμβολή των Υπουργείων είναι πολύ σημαντική. Και τα αποτελέσματα είναι απτά. Δίνουμε προτεραιότητα και εμείς ως οργανισμός και μάλιστα σήμερα είμαστε εδώ όχι μόνο για να γιορτάσουμε την Παγκόσμια Μέρα Προσφύγων, αλλά και προκειμένου να εγγενιάσουμε τα νέα γραφεία του ΠΟΗ στην Ελλάδα, τα γραφεία του ΠΟΗ στην Ελλάδα, που σημαίνει ότι δεσμευόμεθα να συνεργαστούμε μακροπρόθεσμα με την Ελλάδα, με την κυβέρνηση, με τους εταίρους μας και με την δημιουργία των γραφείων. Υπογραμμίζουμε το γεγονός ότι τα θέματα δημόσιας υγείας είναι βαθιά ριζωμένα στην πρακτική μας και θα αξιοποιήσουμε την ελληνική εμπειρία προκειμένου να αλληλεπιδράσουμε με άλλες χώρες, την ευρύτερη περιοχή αλλά και τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και για την πρόσκληση.